επειδή ο Νίκος Σταγόπουλος είπε κάτι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ότι κάτι άφησε, κάτι έδωσε με τον τρόπο του αποχαιρέτησε τη Μέρη Χρονοπούλου, θα ήθελα να συνδεθώ με το σπίτι της Μέρης Χρονοπούλου και τον Μάνο Κοκοράκη, ο οποίος υπογράφει το αποκλειστικό μας ρεπορτάζ, γιατί ο Μάνος ήταν εκεί χθες καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και κατάφερε και αλίευσε και έκανε ρεπορτάζ και το μοιράζεται τώρα, κυρίες και κύριοι, με όλους εσάς. Τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο εννοούσε ο ηθοποιός Μάνο και τι έδωσε στην Μέρη Χρονοπούλου και τι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση. Να σου, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Μου δίνεται μια πολύ ωραία πάσα να ρίξω φως στο παρασκήνιο αυτής της κίνησης, της τρυφερής κίνησης του Νίκου Σταγόπουλου για το τελευταίο αντίο. Τι έδωσε λοιπόν ο Νίκος Σταγόπουλος, τι έβαλε μέσα στο χέρι της αγαπημένης του Μέρης Χρονοπούλου λίγο πριν περάσει στον ειδικό χώρο για την καύση. Λοιπόν, ο Νίκος Σταγόπουλος την φίλησε όπως έκανε πάντα τρυφερά στο μέτωπο και της έβαλε στο χέρι του την βέρα του. Την βέρα λοιπόν που επισημοποίησε αυτό τον μεγάλο έρωτα το 1995 μεταξύ τους, χωρίς πολλούς παρευρισκόμενους, στον Ιερό Ναό της Υψίσου του Σταυρού, στην περιοχή Σταυρό Αττικής. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένος, ήθελε να το κάνει αυτό, ήταν μια ένδειξη πράξης αγάπης και τρυφερότητας, που το κράταγε κρυφό παραπάνω από 15 χρόνια. Άρα μιλάμε για έναν μυστικό αραβόνα. Ο έρωτας αυτός Άρα μιλάμε για ένα μυστικό αραβόνα Μάνο, τον οποίο δεν τον γνώριζε κανείς. Δεν ήταν μια απλή σχέση. Δεν ήταν μια σχέση η οποία τότε πρωταγωνιστούσε. Δεν υπήρχε εξώφυλλο, δεν υπήρχε πρωτοσέλιδο, δεν υπήρχε περιοδικό τότε. Γιατί τότε τα sites δεν ήταν τόσο διαδεδομένα στην καθημερινότητά μας, που να μην είχε πληροφορίες κάθε εβδομάδα για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Πες μας και μερικά λόγια για τον έρωτα και μετά θα επιστρέψουμε στο σήμερα. Αυτός ο έρωτας ξεκίνησε το 1992, ήταν εκρηκτικός με τα πάνω και τα κάτω. Ο Νίκος τη λάτρευε, η Μέρη λάτρευε τον Νίκο. Παρότι είχαν βγει κάποια δημοσιεύματα για την διαφορά της ηλικίας τους, η Μέρη δεν απάντησε ποτέ σε όλα αυτά. Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε. Ακριβώς. Αν το σκύρτισμα της καρδιάς είναι για έναν μικρότερο ή για έναν πολύ μεγαλύτερο, δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να κρίνουμε, ούτε και να πούμε κάτι γι' αυτό. Είναι προσωπικές επιλογές αυτές. Ακριβώς. Ο Νίκος στεκόταν πάντα διακριτικά στο πλευρό της Μέρης, την αγαπούσε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της. Mm-hmm. Και να αναφέρω επίσης ότι ο αραβόνας αυτός έγινε, όπως ανέφερα και πριν, το 1995, ένα βράδυ αποφάσισαν να την πάρει χέρι-χέρι με δύο απλές βέρες, να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, να τις σταυρώσουν στην εικόνα εκκλησία, της Παναγίας στην εκκλησία, και, ναι. και να τις φορέσουν. Αυτό, Μάνο, αποδεικνύει και κάτι άλλο που λέμε μεταξύ μας οι δημοσιογράφοι, ότι όταν δεν θέλεις να βγει κάτι στον αέρα, δεν βγαίνει ποτέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, το ρεπορτάζ και το αποκλειστικό θέμα